τις καινούργιες συσκευασίες οι οποίες έχουν μπει στη ζωή μας, των 100 ml ελαιόλαδο με βαπορίζατε, ναι, των 200 ml και άλλα τέτοια. Αυτή τη στιγμή, σας είχαμε πει και τότε και επιβεβαιωνόμαστε σήμερα, έχει υπερδιαπλασιαστεί η τιμή του ελαιολάδου, όχι από πέρσι. Από πότε? Από τον Ιούλιο στον Αύγουστο. Σημαντική λεπτομέρεια. Ακόμα αυτή η ποσότητα λαδιού που είναι στην αγορά είναι η περσινή. Ακριβώς. Δεν έχει βγει ακόμα το καινούργιο λάδι. Τα χειρότερα έρχονται. Ακριβώς. Και θα προειδοποιούν οι ελαιοπαραγωγοί. Έλα, Αλεξάνδρα, συγγνώμη, πρόεδρε, μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Νικολογιάννη, τον ελαιοπαραγωγό. Ναι. Ελάτε, κύριε Νικολογιάννη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχετε ξεκινήσει εσείς τη συγκομιδή? Είναι γεγονός ότι πράγματι. Όχι βέβαια, η συγκομιδή ξεκινάει από τον Νοέμβρη, αρχές Νοεμβρίου, γιατί περιμένουμε οι ελιές να οριμάσουν. Είναι ακόμα πράσινες και η ποσότητα του λαδιού που υπάρχει μέσα είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτή δημιούργησε την αύξηση της θερμοκρασίας. Και όταν η περιοχή δική μας, στην οποία καλλιεργούμε εμείς λάδι, ναι, βρισκόμαστε στην Παιανία Αττικής, είναι περιοχή καθαρά ελαιοπαραγωγική. Έχετε καρπούς λοιπόν, τώρα εσείς πάνω στα δέντρα? Έχετε καρπούς? Βεβαίως και πιστεύω ότι μπορείτε να δείτε. Έχουμε πολύ μικρότερη ποσότητα, ναι, καρπού. Ναι, ναι, ας πούμε. Αλλά έχω πολύ μικρή ποσότητα, δηλαδή έχω το 1/3 από αυτό που θα έπρεπε να είχα. Το 1/3, ε. Θαρώ, πάλι το χάσαμε, αστυνομική φύλαξη θα χρειαστεί ο κύριος και ο ελαιοπαραγωγός. Πρέπει να φυλάτε τα ελαιότερα τώρα. Κύριε Καλιακμάνη. Τόσο φυλάνε. Έτσι όπως πάει. Φυλάνε τόσο φυλάνε. Τώρα που θα φύγουν όμως και από πρόσωπα, έτσι από την προστασία προσώπων. Και να βοηθήσουμε και τον κύριο Νικολογιάννη, τον κύριο τον ελαιοπαραγωγό, τι σημαίνει, γιατί είναι αυτή η μειωμένη ποσότητα φέτος και στην Ελλάδα. Η ελιά για να παραχθεί χρειάζεται να κοιμηθεί, όπως λέει, όπως λένε και οι ελαιοπαραγωγοί, 700 ώρες το χρόνο. Σε παραδέχομαι. Τι σημαίνει αυτό? Τα ξέρεις. Τα ξέρει, όντως έτσι είναι. Φυσικά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να ησυχάσει η ελιά. Χρειάζονται ότι η θερμοκρασία σας επιτρέπεται. Ναι. Να διαφοροποιηθεί το άνθος και να γίνει πραγματικό μεωθήκη, δηλαδή φιλικό άνθος. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες με maximum 7,2 και minimum 3 θετικούς βαθμούς. Αυτό το χρονικό διάστημα το συλλέγουμε εμείς, δηλαδή 3 ώρες σήμερα, 16 αύριο, πρέπει να συγκεντρώσουμε τη χειμερινή περίοδο 1760 ώρες ψύχους για να μπορέσει το άνθος να γίνει σωστό και να μπορέσει να παραχθεί ένας καρπός. Ακριβώς, όχι κάτω από 3 βαθμούς για θα παγώσει, όχι πάνω από 7 βαθμούς για να γίνει. Μεγάλη ανάλυση για ένα προϊόν, καταλαβαίνετε που πρέπει να φτάσει. Ναι, αυτό είναι. Δεν τον ακούμε και καλά τον κύριο Νικολογιάννη. Βεβαίως και δεν είναι ο μοναδικός συντελεστής η ελιά. Ναι. Καρπίζει στο κλαρί του προηγούμενου χρόνου, που σημαίνει ότι την προηγούμενη χρονιά οι ξερικές ελιές έπρεπε να είχαν βλαστό. Ναι. Και μάλιστα βλαστό μέχρι 30 εκατοστά για να μπορέσουν εκεί να μας δώσουν άνθη. Έτσι. Η ελιά δεν καρπίζει στο φετινό κλαρί, το κλαρί δηλαδή του 23. Καρπίζει του χρόνου. Καρπίζει στο κλαρί του 22. Έτσι. Για να πάρουμε λοιπόν ελιές έχουμε κάποιους συντελεστές που πρέπει εμείς σαν, και εγώ σαν γεωπόνος, αλλά και σαν αγρότες, σαν καλλιεργητές, να τους στηρίσουμε αυτούς τους κανόνες. Βεβαίως με βασικότερο εκείνον που λέει ότι πρέπει να έχουμε χειμώνα, και εδώ η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει τα προβλήματά της. Μάλιστα. Γιατί από εύκρατη περιοχή πάμε να γίνουμε τροπική περιοχή. Και στις τροπικές περιοχές δεν έχουμε εμείς λάδι. Πέφτει, έχουμε ελιές, έχουμε πλούσια ελαιόδεντρα, με πλούσια ακόμη, αλλά χωρίς λάδι, γιατί έχουμε πάρα πολλά άνθη. Πόσο τα οποία όμως δεν μπορούν να μας δώσουν καρπό. Στο ελαιοτριβείο. Το λίτρο που βαλεί στην αρχή της περσινής σεζόν 4,90 το κιλό, όχι, ναι, το λίτρο, όχι το κιλό, γιατί οι χοντρές μπορεί να αγοράζουν με το κιλό. Η διαφορά του λίτρου στο κιλό είναι 915 γραμμάρια το λίτρο. Μάλιστα. Σε σχέση με το 1 κιλό που πουλάει ο αγρότης. 920, πολύ σωστά το λέτε. Μάλιστα. 920 γραμμάρια είναι 1 λίτρο λάδι. Έτσι λοιπόν αγοράζουν οι χοντρές μπορεί με 4,9. Τώρα όμως το λάδι έχει ανέβει λόγω της σπανιότητος. Πολύ σωστά αναφέρατε, με συγχωρείτε να πω αυτό και να σας ακούσω. Ναι. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι είναι ο πράσινος χρυσός. Ναι, ως χρυσός, και ο χρυσός έχει αυτή την τιμή γιατί είναι σπάνιο είδος. Δικαιολογείται η τιμή αυτή της περσινής σοδιάς φέτος, κύριε Νικολογιάννη, όταν το πουλήσατε στις 4,90, να το αγοράζει ο καταναλωτής 15 ευρώ. Εάν θέλετε να το δούμε κοινωνικά, είμαστε αδικαιολόγητοι. Αν θέλετε να το δούμε πραγματικά,
πραγματικά δικαιολογείται. Γιατί η ποσότητα είναι πολύ μικρή. Γιατί ένα κιλό λάδι στη ποσότητα, δεκαετία η ποσότητα, του 60, 70, ακόμα και του 80 είχε όσο ένα κιλό κρέας, αν μου επιτρέπετε. Ένα κιλό δηλαδή αρνάκι ανταλλασσόταν με ένα κιλό λάδι. Ένα κιλό κατσικάκι ανταλλασσόταν με ένα κιλό λάδι. Αυτό σήμερα έχει 14,5 ευρώ το κιλό. Δηλαδή η τιμή πάνω από 14 ευρώ. Πριν ακόμα βγει το λάδι. Ευχαριστούμε κύριε Νικολογιάννη, ευχαριστούμε Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα αυτό που είπε ο κύριος Νικολογιάννης μου θυμίζει διηγήσεις του παππού μου, του συγχωρεμένου του Γιώργου του Παγάνη, που πήγαινε στην κατοχή στην Αρκαδία, κουβάλαγε ελιές για να πάει να πάρει πατάτες, γιατί δεν υπήρχε κρέα. Κάναμε ανταλλαγή μεταξύ μας. Εμένα μου θυμίζει άλλα πράγματα που στην κατοχή για ένα τενεκέ λάδι του έδινε ο άλλος στο σπίτι του για να ζει στην οικογένειά του. Τα οποία θα έχουν πει οι παππούδες μας. Εδώ, πρόεδρε, θεωρείτε ότι θα υπάρξει εσχροκέρδια. Πού είμαστε τώρα, υπάρχει. Ρωτήσει, μιλάνε μου, πού είμαστε. Εννοώ σε κόστος. Πού είμαστε σε κόστος, αλλά δεν υπάρχει πλαφόν λόγω της ελεύθερης οικονομίας. Δεν υπάρχει εσχροκέρδια. Υπάρχει ληστεία ένοπλη κατά τα έλεγχη πότε. Δεν θα γίνουν ελέγχοι. Δεν θα γίνουν ελέγχοι. Τον Ιούλιο μήνα, το ιδιωτική ετικέτα ελαιόλαδο που το πουλούσαν στα σούπερ μάρκετ 5,55. Σήμερα το ίδιο ελαιόλαδο το πουλάνε 9,99. Το περσινό είναι αυτό, η περσινή σοδιά. Δηλαδή 81% η αύξηση. Το ελαιόλαδο επώνυμο, το οποίο το πουλούσαν πέρσι 8,61, σήμερα το πουλάνε 15,48. Όλε. Ελαιόλαδο 4 λίτρων, γιατί έχουν μειωθεί το περιεχόμενο στη βασίλη. 4 λίτρων που έχει, το πουλάγανε πέρσι 26 ευρώ, φέτος, τώρα σήμερα, το πουλάνε 50 και 21. Το ίδιο. Που έχει πάει εξαγωγή στην Ισπανία, πώς το πουλάνε. Το ίδιο ελαιόλαδο. Το οποίο εδώ είναι το σημαντικό και το κομβικό σημείο που ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Νικολογιάννη. Εδώ, πριν ρωτήσετε, να πω το εξής. Ο παραγωγός που έχει υπογράψει, πρόεδρε, από πέρσι, με μια ισπανική εταιρεία ή με μια ιταλική, έχει ρήτρες. Δεν μπορεί φέτος να πει, ξέρετε, αντί για 10 τόνους που σας υπέγραψα εγώ, θα σας δώσω 9 ή 8. Ούτε ότι φέτος θα το πάρεις, αφού το έχει υπογράψει. Όχι, υπογράψει από όσο. Τι έχει συμβεί, για να το πω όπως το λέτε εσείς. Υπέγραψε ρήτρες 10 τόνων, παράδειγμα, και έχει εξάγει 30 τόνων. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν υπερτριπλασιαστεί οι εξαγωγές. Και την πληρώνουν ποιος, ο καταναλωτής. Γιατί τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο κάνανε επιδρομή οι Ισπανοί και οι Ιταλοί εμπόροι στη χώρα μας και ανεβάσαν την τιμή του ελαιολάδου, ανεβάσανε από 8,40 έως 9,5 ευρώ σε πολλές περιπτώσεις και έφτασε και το 10 ευρώ. Αυτό το οποίο σημαίνει όμως είναι τραγικό. Δεν μπορεί στην Ελλάδα ο Έλληνας καταναλωτής να αγοράζει το ελληνικό λάδι 14,60 και 15 και ο Ισπανός το ελληνικό λάδι που εξάγει από την Ελλάδα να το αγοράζει 10,64. Δεν γίνεται. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και ο παραγωγός δεν μπορεί να φάει στο κεφάλι την ποινή όμως τώρα που μπορεί να είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν υπάρχει ποινή. Έχει εξάγει τις ρήτρες, την απόφαση την οποία έχει υπογράψει, την συμφωνία που έχει υπογράψει. Το έχει πραγματοποιήσει. Εδώ πάμε σε υπερτριπλάσια από αυτό που έχει υπογράψει. Μάλιστα. Γιατί με τη ζήτηση ανεβάσαν τη τιμή οι Έλληνες παραγωγοί. Το ανέβασμα της τιμής του παραγωγού στη χώρα μας ήρθε να καλύψει τα αποθέματα όλα που είχε η χώρα μας, να τα σαρώσει, πρόεδρε, προκειμένου να γίνουν τα εξάρτητα. Πραγματικά, μακάρι να μας επέτρεπε τώρα η επικαιρότητα να σας είχαμε και άλλο κοντά μας, γιατί τα λέτε πάντα έτσι ακριβώς την πάσα αλήθεια, με στοιχεία και αποδείξεις. Έδειξα προηγουμένως τον κύριο Καγιακμάνη ακριβώς τα ντοματίνια, τα βιολογικά, πόσο έχουν στις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. 22 ευρώ. 22,48. Επιφυλασσόμεθα. Πόσο είναι τα ντοματίνια μέσα στη συσκευασία, 22. Ένα ευρώ το ένα. Ένα ευρώ το ντοματίνι. 22,48 το κιλό τα ντοματίνια. Δεν το πάμε στα δραχμές. Να πάμε στα δραχμές. Καλά. Το κελάσιο πιντικό. Αν κύριε για κλάματα, δεν είναι για γέλια. Αν θέλει κάποιο να κάνει πρόταση γάμου, ας πάει να πάρει 5 κιλά ντοματίνια. Αντί να πάρει ένα δαχτυλίδι. Και να πάρουμε και ένα μπουκαλάκι γυναικείου αρώματος, αν αυτά που έχει Ριοπούλου, να το γεμίσουμε με λάδι και να τα ψεκάζουμε. Λάδι, αυτό, έτσι, ψεκασμός. Γι' αυτό βγαίνουν οι φυτές. Και κλείνουμε με αυτό. Η Τουρκία από πέρσι, φέτος, πέρσι είχε εξαγωγές στο Μοσχάρι 11 εκατομμύρια και φέτος έχει 224 εκατομμύρια. 2.000% εξαγωγή μοσχαρίσιου κρέατος από την Τουρκία στις άλλες χώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, και προφανώς και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά και επιφυλασσόμεθα. Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, τον οποίο τον ευχαριστούμε γιατί πάντα ευγενικά δέχεται τις προσκλήσεις που του απευθύνουμε. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Και τον αγαπά και ο κόσμος. Πάμε στον άλλο πρόεδρο, σε άλλο όμως θέμα. Πρωτού όμως πάμε στον κύριο Καλιαγμάνη, να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, ο οποίος είναι ψυχίατρος.